δεν αναφέρει τίποτε για έθιμο, τίποτε απολύτως. Ενώ αναφέρει κάπου έτσι πενιπτικά το κιόσκι, κάποιους χορούς που γίνονται, αλλά δεν αναφέρει τίποτα. Και αν, επειδή ξέρουμε ότι το έθιμο γινόταν, γιατί έχουμε φωτογραφίες και γιατί ξέρουμε και για το, την Πουλιάνα, το περίφημο σπίτι, δεν είναι δυνατόν, τον Καρνέτα και τα λοιπά, τον Καριδά, όλα αυτά που τα ξέρουμε ξανά και από τα διηγήματα της Θάλιας, της Σαμαρά, τα οποία γράφονται 1938, είναι γραμμένα τα διηγήματα, τα λογοκρίνει ο Μεταξάς και γι' αυτό τα διαβάζουμε το 1960 τόσο. Τα διαβάζουμε καθυστερημένα δηλαδή, βγαίνουν καθυστερημένα, αλλά γράφονται τότε, ζωντανά δηλαδή. Και ξέρουμε και τα πρόσωπα που ήταν, ο Στουγεννάκης γράφοντας για την Άουσα δεν αναφέρει τίποτα. Την ίδια εποχή που διάρκεται, ξέρω εγώ, ο Καψέρης και ρωτάει στην Άουσα τι κάνετε. Καταλάβατε. Και νομίζω ότι εκεί πέρα μάλλον είναι γιατί επέμενε ενδεχομένως ο Δημητριάς ή θέλαν να βάλουν τι είναι τα έθιμα. Επειδή χρησιμοποιείται ως τεκμήριο το ότι στην Άουσα είναι Έλληνες, μιλάνε ελληνικά. Είναι τα ήθη, τα έθιμα, τα τοπονύμια, η ελληνική γλώσσα κατεξοχήν και το έθιμο, αυτό δίνει ως παράδειγμα, γενιτσαρική και κλέφτικη όμιλη. Αν έβαζε μόνο γενιτσαρική, προφανώς δεν το... Αν και προσθέτει και... Άλλωστε η γενίτσαρη είναι κατεξοχήν κλέφτη και αρματολή. Άρα μια χαρά πήγε. Και μετά έχουμε το περίφημα 3-4 κείμενα που είναι πανομοιότυπα. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει ένα ή δύο πρόσωπα από πίσω που συνεργάζονται. Το 1928-1929 και το 1927 τις περίφημες πατροπαράδοτες μπούλες, αλλά είναι ήδη πια πατροπαράδοτες ηρωικής πόλης Ναούσης. Νομίζω ότι στο ΦΕΚ, το Φίλος Εφημερίδος Κυβερνούς, όπου δημοσιεύεται το βασιλικό διάταγμα, ονομάζεται Ιερά Πόλης, με συγχωρείτε πάρα πολύ, της Ελλάδος. Διότι ο Παπάγος στην εφημερίδα προηγουμένως είχε δώσει το μήνυμα και είχε πει της Βορείου Ελλάδος, αλλά το διάταγμα λέει Ιερά Πόλη της Ελλάδος και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο έντονο, πολύ πιο σημαντικό από το να λες κανείς Ιερά Πόλη Ιωαννική. Γιατί άλλο να λες Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και άλλο να λες Νάουσα Ηρωική Πόλη. Το να λες Νάουσα Ηρωική Πόλη της Ελλάδος της Ελλάδας, νομίζω είναι και δικαιούστε διότι είναι στο ΦΕΚ. Βου, βασιλικό διάταγμα. Το ΦΕΚ λέει, άρθρον 1, η Νάουσα ονομάζεται ηρωική πόλη της Ελλάδος. Τι είπα εδώ, το Ιερά. Ναι, εντάξει, ωραία, το παίρνουμε το Μεσολόγιο. Αλλά ονομάζεται ηρωική πόλη της Ελλάδος όμως. Και δεν υπάρχει άλλη πόλη που να... Καταλάβατε, εμείς τον Φιλιππίδη προσεκτικά, βλέπει να περιγράφεται στην πόλη της Νάουσας η παρουσία που την γνωστή βέβαια, ενός πολύ μεγάλου αριθμού παλικαριών, που είναι ντυμένοι προφανώς κατά τον συγκεκριμένο τρόπο. Άλλωστε υπάρχει ένα τουρκικό φιρμάνι που λέει ότι τη βάλισε 27 Μαρτίου 1822, που λέει αυτοί εκεί στην Άουσα έχουν γίνει επαναστάτες. Αντί να φοράν τα ρούχα που πρέπει, φοράν τα ρούχα των ανταρτών. Καταλάβετε, χρησιμοποιείται το ως τεκμήριο η ενδυμασία, ότι αυτοί που εκεί πέρα η επανάσταση γυρίσεται. Ήδη είναι μέσα έτοιμη, έχει σφαχτεί η Χαλκιδική, η Γαλάτιστα, Κασάνδρα κλπ. Και λέει ότι ξέρετε αυτοί τι είναι, δεν τους προσδιορίζει αλλιώς. Έχουν βάλει τις στολές των ανταρτών και ευθύς να επιστρέψουν και να φορέσουν τα ρούχα των Ραγιάδων, οι ιερείς των ιερέων και οι ραγιάδες των Ραγιάδων. Τα νόμιμα τα ρούχα, αυτά που πρέπει. Και όχι τις στολές των πολεμιστών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εκπληκτικό τεκμήριο κατά τη γνώμη μου, το οποίο μας λέει κάτι πάρα πολύ απλό και αυτονόητο. Ότι η Νάουσα ήταν γεμάτη από τις παραμονές που τουλάχιστον ο Χατζηκυμώνας και όλοι αυτοί που είχε περισσότερους φρουρούς από τους συνηθισμένους αρματολούς, μαζεύτηκε κόσμος για να την προστατεύσει για τον Αλίπασα και άρα είχε μαζεμένο μάχημους. Οι οποίοι τι θα φορούσαν, φορούσαν αυτά που φορούσαν οι αρματολοί είτε ως κλέφτες. Και τι κάνανε αυτοί, μας λέει ο Φιλιππίδης, που του τα λέει
αυτήκος και αυτόπτης Μάρτης, γιατί δουλεύει έτσι ο Φιλιππίδης, αυτοί λέει αγωνίζονταν, χόρευαν το Πάσχα, χόρευαν και κάνανε περιπολίες μέσα στην πόλη. Δεν λέει τίποτα για έθιμο. Άλλωστε, για να λύσω και την απορία σας, πώς κάνεις έθιμο με μια τέτοια στολή, ανεξάρτητα πώς λέγεται ο τελεστής, όταν αυτή η στολή είναι η στολή σου. Δεν είναι έθιμο. Φορεσιά. Φορεσιά είναι. Και φορεσιά και κάνεις αυτό που λες. Για να γίνει έθιμο, να ντυθούν και να περιβολήσουν και τα λοιπά, και να το κάνουν για κάποιο λόγο, ζήσεις καραδήμος, βγήκαν την άλλη, για να το κάνουν για κάποιο λόγο, βγαίνουν με τα καλά τους ρούχα. Με τα ρούχα τους και το κάνουνε. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι επαιτειακό, αν γίνεται. Ή είναι αγωνιστικό, ή είναι προετοιμασία για πόλεμο, ή οτιδήποτε. Μέχρι το 22, άλλωστε δεν υπήρχε κανείς στην Ελλάδα που να φοράει τα ρούχα, τα συγκεκριμένα, που το Φιρμάνι το λέει και σωστά, το αλβανικό ένδυμα, γιατί το φορούσαν οι Αρβανίτες, Αλβανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, που το μεγάλο σώμα ήταν στον Αλή Πασά, στα Πέριξ, έφευγε, έμπαινε μέσα. Αυτοί είναι αυτοί που κάναν την Επανάσταση και που κάναν και το αλβανικό σώμα στον Αγγλικό στρατό και φορούσαν όλα αυτά τα ρούχα, για το οποίο σας έχω μια πολύ μεγάλη ανάλυση, ήταν τα ρούχα τους. Μέχρι το 1830 ήταν τα ρούχα των πολεμιστών. Όταν άρχισαν να μεγαλώνουν και δεν παίρναν και σύνταξη και δεν παίρναν και τίποτα, ή βγήκανε στα βουνά και γίνανε οι λίσταρχοι των ωραίων, που λέει ο Αμπούρ στα 1850, ή επειδή ο Όθων, με συμβουλή του πατέρα του, για να ορκιστεί, για να ανεβεί στο θρόνο, την επίσημη τελετή που έγινε στον Άπλιο, του είπε ο πατέρας του, πες να σου ράψουν μια φορεσιά που να είναι η εθνική ένταση, επιλέγει αυτή τη στολή. Και τη φοράει πρώτη φορά όταν και γίνεται η επίσημη στολή, εντάξει όχι η εθνική στολή ακριβώς, αλλά η επίσημη στολή γιατί τη φοράει ο βασιλιάς. Και τη φοράνε και όλοι οι υπασπιστές του, αν δεν είναι από νησί. Μαζί του και ο Καρατάσος, ο δικός σας. Φοράνε αυτή τη φορεσιά και οι γυναίκες φορούν τη φορεσιά του τόπου την καλή, οι κυρίες της αυλής. Και κάθε φορά που γίνεται χορός, είναι αυτοί οι παρόντες εκεί. Μαζί με όσους εξακολουθούν να τη φορούν, αλλά σιγά σιγά έρχονται οι ντυμένοι ευρωπαϊκά. Και μέχρι τα 1860, δηλαδή μέχρι το παιδιό του Όθωνα στην πραγματικότητα, την διωγμό, η στολή αυτή είναι η επίσημη βασιλική στολή, η στολή του παλατιού. Άρα δεν φοριέται για καρναβάλια. Αν βγαίνουν κάποιοι όταν γίνονται γλέντια και στις απόκριες και τη φορούν, τη φορούν ή φορούν τα καλά τους. Το 1864 όμως, όταν έρχεται ο Γιώργιος, αυτά τα άταχτα σώματα μέχρι τότε, τα οποία ήταν οι ορεινοί πεζικάροι, και κάποιοι από αυτούς είχαν πολεμήσει παλιά και είχαν πάρει βαθμούς ή κάποιοι είχαν βγει στα βουνά, ονομάζονται όχι πια αυτοί που κουρελιάστηκε η φορεσιά τους και από εκεί έχουμε τη δημιουργία της λέξης τσολιάς, από τα τσόλια, από τα κουρέλια, αλλά ονομάζονται εύζωνοι, αχαίρινικη λέξη, τη σκέφτονται και την βάζουν στο διάταγμα και λέγεται και τη φορούν και περιγράφεται η φορεσιά, αλλά πια ως ευζωνική φορεσιά ενός ειδικού σώματος, το οποίο είναι απολύτως ειδικό και το οποίο εξελίσσεται στη συνέχεια στη βασιλική φρουρά, εθνική φρουρά, και αυτό που είναι σήμερα, τσολιάδες.